Hey, γεια σας φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα μυστικά του θεϊκού μεταβολισμού. Okay, θα σου δώσω μερικά tips, θα σου πω μερικά πράγματα για να μπουστάρεις το μεταβολισμό σου και να τρως 1 εκατομμύριο θερμίδες και να μην βάζεις λίπος. Okay. Ξέρουμε όλοι αυτό το φίλο που απλά τρώει και δεν παχαίνει και ζηλεύουμε, λέμε μακάρι κι εμείς. Το ζήτημα είναι ότι μπορείς κι εσύ, αρκεί να το κάνεις σωστά. Okay. Εκείνος μπορεί να το κάνει ή εκείνη κατά τύχη. Εσύ πρέπει να έχεις λίγο το νου σου, αλλά μπορείς να τα καταφέρεις. Εντάξει, και εγώ είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο μυστικό. Ποιο είναι? Να κάνουμε like όλοι σε αυτό το βίντεο. Γιατί, κάνοντας like σε αυτό το βίντεο, ανεβαίνει ο μεταβολισμός όλου του κοινού κατά μία μονάδα. Και αν δεν με πιστεύεις, μπορείς να τρέχεις στα σχόλια των βίντεο μου, που απλά ο κόσμος λέει: έκανα ένα like και απλά παίξα six-pack για παράδειγμα. Εντάξει, δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κόσμος. Οπότε, πρώτο μυστικό, like στο βίντεο. Δεύτερο μυστικό. Σταματάμε τις χρόνιες δίαιτες, όπως είπαμε στο προηγούμενο βίντεο, και κάνουμε είτε συντήρηση, είτε αύξηση όγκου, είτε τα κάνουμε και τα δύο. Okay, οπότε συντηρούμε το ποσοστό λίπους μας και απλά αυξάνουμε όγκο σιγά σιγά. Τώρα, όσο περισσότερο είσαι στη φάση συντήρησης και αύξησης όγκου, τόσο περισσότερο ανεβαίνει ο μεταβολισμός σου, αλλά παίρνει χρόνο. Okay, παίρνει 1, 2, 3 χρόνια μέχρι να επανέλθει πλήρως και να μπουσταριστεί τελείως. Θέλουμε να έχουμε οργώσει το κατάλληλο έδαφος για το σώμα μας και το σώμα μας θα ανθίσει. Εντάξει, τώρα, εάν έχεις κάποια κιλάκια λίπος και θες να το χάσεις και δεν ξέρεις πώς, ο καλύτερος τρόπος είναι απλά να βάλεις ένα πλάνο, να βάλεις 3-6 μήνες και αν το ξεκάνεις, να φύγει το λίπος και απλά μετά να το συντηρείς για την υπόλοιπη ζωή σου. Okay, αν δεν ξέρεις πώς, τρέχει μια σούπερ προσφορά τώρα για 24 ώρες στο καλύτερο πρόγραμμα Ναυαρχίδα 10 κιλά 2, που σου δείχνει ακριβώς πώς να χάσεις 10 κιλά μέσα σε 3 μήνες. Okay. Οπότε, πάτε το link κάτω στην περιγραφή για να πάρεις αυτό το πρόγραμμα. Okay. Πάμε στο επόμενο. Για να πάρεις αυτό το πρόγραμμα. Τώρα, πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι να κάνεις αερόβια με συνέπεια. Αν δεν ξέρεις γιατί πράγμα μιλάω κλπ, δεν έχεις δει μάλλον το άλλο βίντεο. Οπότε πάρε το άλλο βίντεο, δες το και μετά ξανά έλα σε αυτό. Okay. Οπότε, μυστικό 1, like σε αυτό το βίντεο. 2, σταματάμε τις χρόνες δίαιτες, κάνουμε συντήρηση όγκο. 3, κάνουμε αερόβια με συνέπεια. Okay. Τώρα, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο ποιο είναι? Είναι να τρως πρωτεΐνη στα γεύματά σου. Okay. Ας πούμε, εάν έχεις ένα πιάτο, φρόντισε με το 1 τρίτο να είναι πρωτεΐνη, έστω 25-30 γραμμάρια πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα. Είτε έχεις πετύχει την πρωτεΐνη σου, είτε δεν την έχεις πετύχει, καλό είναι να υπάρχει πρωτεΐνη στα γεύματά μας. Γιατί πρώτον, χορταίνει, δηλαδή αν φας πρωτεΐνη θα χορτάσεις. Και δεύτερον, όταν το σώμα πάει να διασπάσει την πρωτεΐνη, ξοδεύει περισσότερη ενέργεια από ότι οι υδατάνθρακες ή λιπαρά. Εντάξει. Οπότε, δεν ξέρω πώς ο κόσμος μπορεί να μην φάει πρωτεΐνη σε ένα γεύμα, δηλαδή απλά να είναι μακαρόνια σκέτα, ειδικά κυρίως. Δηλαδή, αν τρως μακαρόνια σκέτα ή ψωμί ή δεν ξέρω, πατάτες και δεν έχεις κάποια πηγή πρωτεΐνης δίπλα, εγώ να ξέρεις, κριντζάρω. Ακόμα και αν δεν στο λέω, είμαστε στο ίδιο δωμάτιο, εγώ κριντζάρω. Εντάξει. Οπότε, φρόντισε να φας και πρωτεΐνη στα γεύματά σου, να βάλεις πρωτεΐνη. Okay. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι να κοιμάσαι καλά. Okay. Το να κοιμάσαι καλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτον για τις ορμόνες, δεύτερον για την ανάρρωση, τρίτον για τις μύες σου, αλλά επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί σε κάνει λιγότερο τεμπέλι. Εάν δεν διστάζεις έτσι, απλά κάθεσαι, σέρνεις όλη τη μέρα, σέρνεις τα πόδια σου. Όταν σέρνεις τα πόδια σου, αντί να κάνεις κανονικά βήματα, μάντεψε και έχεις λιγότερες θερμίδες. Εγώ, εάν δεν κοιμόμουν καλά τώρα, δεν θα κάνα αυτές τις κινήσεις τώρα με τόσο πάθος. Θα τις έκανα λίγο πιο αργά, λίγο πιο βαρεμένα. Okay. Ο ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Μπορείς να προσθέσεις, δεν ξέρω, 500 θερμίδες στο μεταβολισμό σου μόνο και μόνο μαθαίνοντας και κοιμώντας καλά. Γιατί μόνο και μόνο με καλό ύπνο, ακόμα και αν δεν γίνει αμέσως, θα νιώσει το σώμα σου αυτή την έξτρα ενέργεια και ξαφνικά θα γίνεις πιο δραστήριος. Και αυτό θα κάψει και πολλές θερμίδες. Okay. Τώρα, ο καλός ύπνος είναι δύσκολος και στη δίαιτα. Οπότε, άλλος ένας λόγος που δεν θες να κάνεις συνέχεια για πάντα δίαιτα είναι ότι επηρεάζει και τον ύπνο, ο οποίος επηρεάζει τον μεταβολισμό. Οπότε, βλέπεις πως όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Έτσι. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι να μην είσαι τεμπέλης. Okay. Σταμάτα να είσαι τεμπέλης. Όταν πας μια βόλτα, περπάτα. Μην πάρεις το αμάξι μια φορά. Πάρκαρε λίγο μακριά και απλά περπάτα. Ανέβα τις σκάλες. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ με τα πόδια να πάρεις το αμάξι. Όταν πάτε για μια μπύρα με τους φίλους σου, μην πιεις την μπύρα και κάτσε να κάθεσαι στο παγκάκι. Σήκω. Σήκω όρθιος. Okay. Είναι σε μια παρέα. 2-3 που κάθονται, 2-3 που είναι όρθιοι. Εσύ, από αυτούς που αν είσαι αυτός που κάθεται, να είσαι αυτός που είναι όρθιος. Τέτοιες μικρές μικροαλλαγές θα αλλάξουν ειλικρινά το μεταβολισμό σου δραστικά. Okay. Και πάμε και στο τελευταίο, το οποίο είναι
ή μύες σου. Φρόντισε τις μύες σου, αύξησε τις μύες σου. Όσο περισσότερο μύες έχεις, τόσο περισσότερο μεταβολισμό έχεις. Ο μυς ξοδεύει πολύ ενέργεια μόνο και μόνο για να υπάρχει. Μπορεί να μην είναι πολύ, μπορεί να είναι 100 θερμίδες για παράδειγμα, αλλά αυτές οι 100 θερμίδες προσθέτονται, αυξάνονται, πολλαπλασιάζονται μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα και απλά κάθεσαι, δεν κάνεις τίποτα και το σώμα σου καίει περισσότερη ενέργεια, περισσότερες θερμίδες. Όπως είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, η διαφορά του να έχεις το σωσίβιο, να είσαι παχουλός και να μην σ' αρέσει έτσι όπως είσαι και του να είσαι όπως ακριβώς θέλεις, είναι μπορεί 50 θερμίδες την ημέρα ή 100 θερμίδες την ημέρα. Δεν είναι κάτι τρελό. Γιατί? Γιατί ο κόσμος δεν παχαίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Παίρνουν μήνες ή χρόνια. Μπορεί να πάρει 1, 2, 3 χρόνια και ξαφνικά να κοιτάξεις τον εαυτό στο καθρέφτη και να δεις ότι έχεις παχύνει. Okay. Αυτό τι είναι? Είναι 50-100 θερμίδες την ημέρα. Εντάξει, μη σας φαίνονται λίγες αυτές οι συμβουλές, δηλαδή τύπου να κοιμάσαι καλά, να μην είσαι τεμπέλης, να είσαι δραστηριός, να είσαι το ένα, να είσαι το άλλο. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και ειλικρινά είναι η διαφορά του να έχεις το σώμα πάντα ήθελες και να μην το έχεις. Εντάξει. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, ξέρετε να κάνετε κουμπό στο like, εγγραφή, πείτε μου τι άλλο θέλετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Εάν θες να χάσεις 10 κιλά στους επόμενους 3 μήνες, πάτα το link κάτω στην περιγραφή. Που εκεί έχω το πρόγραμμα ναυαρχίδα μου 10 κιλά 2 της διαλυματικής νηστείας. Αυτά για την ώρα, θα τα πούμε την επόμενη φορά με το καλό. Peace out, να προσέχετε και να γυμνάζεστε ανεβάζοντας το μεταβολισμό σας φυσικά.